Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Όμορφα Χριστούγεννα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης, καθώς ξεκίνησε από σήμερα η εξόφληση του υπολείπου της ενιαίας ενίσχυσης, με τους παραγωγούς αυτή τη φορά να βλέπουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Παράλληλα, σήμερα ψηφίζεται και το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών των αγροτών στα 7.500 ευρώ το χρόνο. Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια, ο Γιάννης Παπαδόσιφος εκτελεί μέσα στη δικαστική αίθουσα του εφετείου Πειραιός τον δολοφόνο του παιδιού του Γιάννη Βανιεράκη. Μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή στο Ρέθυμνο, ο Παπαδόσιφος δεν μετάνιωσε στιγμή για την πράξη του. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο ίδιος έλεγε ότι αν ζούσε θα τον σκότωνε ξανά. Για τη Σοφία που δίνει τη δική της μάχη για ζωή μετά από τροχαίο, ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Αριζόνα» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο από το Θεατροδρόμιο. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και τα έσοδα θα διατεθούν για την αποκατάσταση της Σοφίας που υπέστη σοβαρές κακώσεις έπειτα από τροχαίο ατύχημα στον υπαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Ανογίων τον περασμένο Αύγουστο. Ακολουθήστε το neakrete.gr στο Facebook, το Instagram και το Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.